Φορά. Πάμε να δούμε έναν εκπρόσωπο που έχουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο οποίος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και λέει δημοσίως ότι οι μετανάστες, οι λαφρομετανάστες, οι μετανάστες, δεν ξέρω ποιους εννοεί, κρατούν τα σχολεία ανοιχτά και τις γειτονιές και θα πρέπει να ψηφίσουν όλοι. Μάλιστα. Ναι, καλά, μόνο από εκεί μπορεί να πάρει ψήφους. Πάμε, παρακαλώ πολύ, να ακούσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Πάνο Τζίφα. Πάνο Τζίφα, καλησπέρα. Φίλιππε, καλησπέρα. Δυστυχώς είναι ακριβώς όπως το είπες. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι εννοεί. Τους παράτυπους μετανάστες ή όλους τους μετανάστες. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός που λέγεται Γιώργος Πάλης και είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ναι, μιλάει για όλους. Και τι είναι αυτό που λέει, ότι γιατί να μην ψηφίζουν, λέει συγκεκριμένα. Εξηγήστε μου, θα έπρεπε οι άνθρωποι που ζουν πια στα βόρεια προάστια και κατοικούσαν πριν 30 χρόνια στις αστικές περιοχές του κέντρου να κατεβαίνουν με τα τζιπ τους να ψηφίσουν, ενώ οι αλλοδαποί που ζουν μέσα στο κέντρο της Αθήνας και το κρατάνε ζωντανό με τα σχολεία και τα παιδιά τους να μην ψηφίζουν. Λοιπόν, στο πρόγραμμά του, στο πλαίσιο του μάλλον, είναι να ψηφίζουν όλοι όσοι, λέει, διαμένουν στην Ελλάδα. Πάμε να τον ακούσουμε τον ίδιο, ναι. Πάμε να τον ακούσουμε. Γιατί δυστυχώς έχουν αυτή τη στιγμή... Υπάρχουν πληροφορίες ότι πολλοί λαφρομετανάστες, οι οποίοι μετά έγιναν λαφρομετανάστες, τους βαφτίσανε μετανάστες, ψηφίζουν πλέον και έχουν εκλογικά δικαιώματα. Πάμε παρακαλώ πολύ, γρήγορα, να ακούσουμε τι λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει εδώ να προβληματιστούμε όλοι. Οι εκλογικοί κατάλογοι ανοίγουν. Έχουμε δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές το Μάιο. Ποιοι θα πάνε να ψηφίσουνε? Δεν βλέπω να έχουν τόσο πολλοί ομογενείς όμως τέτοια πρεμούρα να τους μαζέψουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που δεν μπορούν να ψηφίσουν οι ομογενείς. Πάμε να δούμε τι βλέπω να κάνει κάτι τέτοιο. Πάμε τώρα στο πολιτικό δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε. Μια ακόμη πρόταση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αναθεώρηση του άρθρου 102 παράγραφος 2, στην οποία συμπεριλαμβάνουμε τη δυνατότητα αναγνώριση εκλογικού δικαιώματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές σε αλλοδαπούς που μένουν μόνοι μας στη χώρα. Η εν λόγω μεταρρύθμιση παρουσιάστηκε σαν από το δεξιό τύπο σε ένα σκοτεινό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για να αλλάξει ο εκλογικός χάρτης. Αλλά εξηγήστε μου, γιατί θα έπρεπε άνθρωποι που ζουν πια στα βόρεια προάστια και κατοικούσαν πριν 30-40 χρόνια στις αστικές περιοχές του κέντρου της Αθήνας να κατεβαίνουν με τα τζιπ τους και να ψηφίζουν, και αυτοί που μένουν μόνιμα και κρατούν ζωντανές γειτονιές να μην έχουν δικαίωμα ψήφου? Εξηγήστε μου, γιατί στα νησιά μας, που στα χωριά οι μετανάστες έχουν κρατήσει τα σχολιά ανοιχτά με τα παιδιά τους, που έχει μειωθεί ο πληθυσμός και υπάρχει πρόβλημα, γιατί να μην έχουν το δικαίωμα? Αυτοί που συνεισφέρουν στα έσοδα των Δήμων, αυτοί που στηρίζουν την παραγωγή της περιοχής. Υπενθυμίζω εδώ και οφείλουμε να το πούμε. Εδώ, ακούστε, ζητάει να ψηφίζουν όλοι οι μετανάστες στις εκλογές. Οι μετανάστες δηλαδή να βγάζουν κυβερνήσεις, να βγάζουν δημάρχους, περιφερειάρχες και γενικότερα... Φόβο και απόγνωση. Αυτό πρέπει να είσαι Έλληνας πολίτης για να ψηφίσεις. Όχι, 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 όχι. Στις δημοτικές εκλογές ψηφίζουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Πάνω Τζίφα. Είμαι στην γραμμή να σας πω κάτι για το ρεπορτάζ, αν μου επιτρέπετε. Πες μας. Λοιπόν, στην Αλφα Αθηνών, αυτά για να τα ακούει ο κύριος που έχει πολύ μεγάλο στόμα για να λέει ότι οι ξένοι φυλάνε τα νησιά μας, θα δεν τρέπεται λιγάκι, ο ψευδιάντροπος. Λοιπόν, το ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε, στην Αλφα Αθηνών στους εκλογικούς καταλόγους ήδη έμαθα ότι έχουν καταγραφεί ήδη 43.000 αλλοδαποί. Πόσοι? 43.000 αλλοδαποί. Μπορούν να μου βρείτε, συγγνώμη, μισό λεπτάκι, πάνω Τζίφα. Μισό λεπτό, πάνω Τζίφα, μισό λεπτάκι. Μπορώ να φρυδιάσω λίγο την Νικολέτα Κλάδη και να δούμε τον Κοκκούν. Ο Κοκκούν από τον Μπαγκλαντές που έλεγε αγαπώ τον Τζίπρα. Εδώ, το βγάλαμε εδώ στην εκπομπή. Ο Γιώργος Τράγκας κάθε πρωί στο ραδιόφωνο του στα προπαλλητικά FM το έχει ως σημαία αυτό το οποίο είχαμε παρουσιάσει εδώ αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Σε ακούω, πάνω Τζίφα.
Ακούστε λοιπόν ότι επίσης το 2015 στην ίδια εκλογική περιφέρεια λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ τον είχαμε ψηφίσει παρακαλώ 78.431 πολίτες και τη Νέα Δημοκρατία 1.000 λιγότεροι. Τι προσπαθεί λοιπόν τώρα ο Τσίπρας με τους 43.000 που έβαλε στην Αλφα Αθηνών, αυτή τη διαφορά των 1.000 ψήφων να την κάνει διαφορά 44.000 ψήφων. Εντάξει, έτσι, γιατί δεν πρόκειται να πάρει 70.000 ψήφους ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα με λίγα λόγια θα πάει να κάνει μισό λεπτάκι πάνω τσίφα. Άρα αυτή τη στιγμή, με αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Τσίπρας και αυτό που είναι και το σχέδιο, είναι οι αλλοδαποί οι οποίοι τους έχει δώσει αρκετά δικαιώματα ο κύριος Τσίπρας και δεν μιλάμε για εκλογικά δικαιώματα εδώ πέρα. Μιλάμε με ανθρώπους του Μπαγκλαντές, οι οποίοι να λένε αγαπώ τον Τσίπρα, μας φάζουν να ψηφίζουμε. Εδώ λοιπόν τι πάει να γίνει, τι πάει να συμβεί, πάει να ρίξει τη διαφορά ή να είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά, εφόσον έχουν μπει νέοι ψηφοφόροι οι οποίοι αλλοιώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι, και στην περιφέρεια και στο Δήμο. Παντού. Εκλογικού αποτελέσματος λέγεται αυτό, χρόνια κάνουμε εκλογές. Και εδώ αυτό λοιπόν θα πρέπει να ελεγχθούν όλα. Να ελεγχθούν οι εκλογικοί κατάλογοι. 43.000 κόσμος, κύριε Καμπούρη, το 1% των ψηφισάντων στην Ελλάδα. Δεν σας άκουσα. 43.000 άτομα είναι το 1% των ψηφισάντων σε όλη την Ελλάδα. Που σημαίνει στην Αττική, που θεωρητικά είναι μισή Ελλάδα, έτσι, πάμε με 2-3% σε επίπεδο περιφέρειας Αττικής. Έτσι, ουσιαστικά λοιπόν προμοτάρουν το δικό τους, ας πούμε την κυρία Ντούρου, με ένα 3% έξτρα μας εδώ. Τι είναι αυτό, μιλάμε και γενικότερα για τις εκλογές. Γιατί δεν έχουν δικαίωμα ψηφίσει σε εθνικές εκλογές. Προετοιμάζονται όλα. Για λόγω του αληθέ συγχώρεσέ με για να μην τολμήσει κανένα κοκοράκι και με διαψεύσει μεθαύριο για αυτό που είπα για τους 77.000. Να πω λοιπόν ότι από τον Οκτώβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2018 έχει περάσει δηλαδή ο καιρός, αλλά τώρα κοντή γιορτή ήτανε. Περάσανε 1.515 τέτοια πρόσωπα στους εκλογικούς καταλόγους, απομένοντας τους μάλιστα και την ελληνική επικότητα. Περιμένετε, δείτε τώρα τι έλεγε εδώ Κοκκούν στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε λίγους μήνες νωρίτερα τι είχαμε αποκαλύψει εδώ. Για πάμε το καλοκαίρι. Πόσοι έχουν πάρει το χαρτί σαν και εσένα? Πολλά παιδιά, δεν ξέρω πόσα παιδιά πήρε, πολλά παιδιά απλά. Από ποια χώρα? Πακιστάνος, Μπαγκλάντες, Συρία, Αφγανίσταν, πάντα. Και όλοι θα ψηφίσετε Τσίπρα? Ναι, όλοι το αγαπάτε το πολύ. Πολύ να ξαναγίνει το Τσίπρα. Άρα θέλετε τον Τσίπρα στην εξουσία? Ναι, άλλο θέλει Τσίπρα. Καλύτερα το Τσίπρα. Πάρα πολύ αγαπώ το Τσίπρα. Μου έδωσε το χαρτί, γίνομαι εμείς Ελληνές, πολλά παιδιά πήρε το χαρτί. Αυτά. Θα ψηφίσετε κιόλας? Ναι. Τι θα ψηφίσεις, Τσίπρα? Τσίπρα. Πόσοι έχουν πάρει το χαρτί σαν και εσένα? Πολλά παιδιά. Τα ακούτε? Τα ακούμε. Τα ακούτε εδώ, τα βγάλαμε το καλοκαίρι. Επιβεβαιωθήκαμε με αυτά τα οποία έλεγε ο Κοκκούν εκεί από τον Μπαγκλαντές. Ο Έλληνας Κοκκούνα τον Μπαγκλαντές. Τα ακούτε εδώ, τα βλέπετε. Και μας λέει ο Παροτζήφας ότι ήδη στους εκλογικούς καταλόγους έχουν μπει πόσα άτομα? Σύνολο, ναι. Είναι 77.678 πλέον. 78.431 πολίτες. Μάλιστα. Παροτζήφας... Για τρελά νούμερα, έτσι. Δεν είναι... Είναι πράγματα. Πολύ περίεργα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι πολύ περίεργα. Το θέμα είναι ότι έτσι θα πάμε να έχουμε μια αλλίωση. Γιατί ο Έλληνας πολίτης πλέον δεν ψηφίζει μόνος του. Ψηφίζουν, ακούμε και ποιοι άλλοι ψηφίζουν. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος. Ένας έλεγχος να ξέρει πώς και τι και τι ακριβώς συμβαίνει. Να ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο τον Τσίφα. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά καίει. Ένα θέμα το οποίο εξοργίζει. Ένα θέμα το οποίο κάνει τζιζ. Και βλέπουμε εδώ πέρα τον κύριο Λεγάμενο εδώ, τον κύριο βουλευτή εκεί, να λέει αυτά τα οποία λέει. Για σκοτεινό σχέδιο που λένε οι δεξιοί ή κάποιοι. Σκοτεινό σχέδιο το λένε όλοι. Και οι αριστεροί και οι δεξιοί και οι κεντρώοι και όλη η Ελλάδα το λέει. Όλοι το λέει. Πώς από σένα, φίλε. Ακόμα και το κουκουέ το λέει αυτό. Βεβαίως. Πάμε τώρα. Έχουμε θέμα με κουραμπιέδες. Τι είναι το θέμα κουραμπιέδες? Για πάμε εδώ λοιπόν, η μεγαλοοικονόμου...